Είναι μαζί μας ο Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας των Βιοτεχνικών Σωματείων στην Αττική και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Δημήτρης Βιτάλης. Κύριε Βιτάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είχατε κινητοποίηση σήμερα, αλλά νομίζω μεγάλη κινητοποίηση είναι αύριο. Ακριβώς αύριο, 11.30 ώρα στην Ομόνια. Σήμερα κάναμε μια παρέμβαση έξω από τη Βουλή προκειμένου να ενημερώσουμε και τον κόσμο και να προετοιμάσουμε και για την αυριανή κινητοποίηση. Για δώστε μου την απάντησή σας σε αυτά που λέει η κυβέρνηση, τα είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός χτες, τα επαναφέρουν σήμερα με αφορμή και τον προϋπολογισμό. Πώς γίνεται εσείς να δηλώνετε λιγότερα από τους εργαζόμενους? Κοιτάξτε, τώρα, είπατε και τα παραδείγματα πριν, γιατί άκουγα και την ανάλυση σας και είναι σωστή, είναι έτσι. Αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας δεν είναι ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα, όπως τέλος πάντων θέλει να παρουσιάζει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό έχει σπάσει και πλέον αυτό έχουμε μπροστά μας, είναι μια βίαιη προσαρμογή στους δημοσιονομικούς στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και πάλι θα την πληρώσουν οι μικροί, θα την πληρώσουν αυτοί οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια πλήρωναν και ξαναπλήρωναν, που τους δημιουργήθηκαν χρέη για τα οποία δεν ευθύνονταν, που στριμώχτηκαν στην πανδημία, που πολλοί από αυτόν τον κόσμο τον οποίο έρχεται να πιάσει με την τσιμπίδα της φορολογίας και να τον στριμώξει με τα ψηφιακά μέσα ελέγχου έχει τα σπίτια του σε δάνεια, πολλοί αντιμετωπίζουν πληστηριασμούς, πολύ μεγάλοι θα αντιμετωπίσουν ακόμα περισσότερους πληστηριασμούς στο επόμενο διάστημα, είτε αυτοί αφορούν σπίτια, πρώτες κατοικίες, είτε αφορούν επαγγελματικούς χώρους. Οπότε στο ψευτοερώτημα, αν το θέλετε, κύριε Μπογιόπουλε, που θέτει η κυβέρνηση, πώς γίνεται ένας να πληρώνει λιγότερο από τον εργαζόμενό του, να πούμε πρώτα απ' όλα στην κυβέρνηση ότι ξεχνάει κάποιους χώρους που η ίδια έχει βάλει στο παρελθόν, έχει συντηρήσει πολύ περισσότερο που έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα, όπως είναι ο κεφαλικός φόρος του τέλους επιδιδεύματος, όπως είναι τα τεκμήρια διαβίωσης, όπως είναι η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, γιατί κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί επαγγελματίες φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, δεν έχουν το αφορολόγητο, το οποίο και η Ομοσπονδία μας θέτει σαν βασικό αίτημα, δηλαδή αυτό το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ για όλους, όχι μόνο για τους επαγγελματίες, για όλους, για τους εργαζόμενους, για τους αγρότες, για όλους, γιατί αυτό είναι το επίπεδο, τέλος πάντων, που κάποιος χρειάζεται για να ζει, προσαυξημένο βέβαια, ανάλογα αν έχει οικογένεια, παιδιά κτλ. Αυτός είναι ο κόσμος που πάει άλλη μια φορά να ξεζουμίσει και αυτή η κυβέρνηση, υιοθετώντας τη φορολογία με ένα πλασματικό εισόδημα, γιατί τέτοιο είναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα, κύριε Μπογιόπουλε, τα οποία χρειάζονται βοηθό, δεν μπορούν να γίνουν χωρίς αυτό. Δείτε, από το επαγγέλματα που απαιτούν βάρδιες, το περιπτερά, το μικρό εμπορικό, μέχρι επαγγέλματα που η ένταση της εργασίας είναι τέτοια που δεν μπορεί να γίνει, βάζεται κάποιον που βάζει τζάμια. Δηλαδή απλά πράγματα, καθημερινά, τα οποία τα γνωρίζουμε, τα οποία μέσα σε αυτή την περίοδο των αλλεπάλληλων κρίσεων, της πανδημίας, της ακρίβειας, της αύξησης στα νίκια, της συνολικής αύξησης στο κόστος διαβίωσης, μάλλον είναι πολύ λογικό, και αυτά που ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση, είναι πολύ λογικό. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι υπάρχει ένας τουλάχιστον ο οποίος είναι στο πλευρό της κυβέρνησης, και αναφέρομαι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί βλέπω την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πριν από λίγες μέρες και διαβάζω ακριβώς τι λέει. Για την Ελλάδα είναι η έκθεση. Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες των αρχών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων μεταρρυθμίσεων για τους αυτοαπασχολούμενους, για σας λέει δηλαδή, είναι σημαντικές και ευπρόσδεκτες. Καταλάβατε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ευπρόσδεκτο αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά το χώρο σας. Έχει πάρει και τα χειροκροτήματα και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Μπογιόπουλε, ούτως ή άλλως οι εξαγγελίες πριν από τους πανηγυρισμούς για τις επενδυτικές βαθμίδες για νέα μαξιλαράκια, η κυβέρνηση λέει τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, των εργαζομένων, των αυτοπασχολουμένων, των αγροτών, αυτά είναι τα μαξιλαράκια, έτσι φτιάχνονται από τη βαριά φορολογία, φτιάχνονται πρώτα απ' όλα αυτά τα μαξιλαράκια, τέλος πάντων,
θα γίνουν βορρά στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι θα επιδοτηθούν άλλη μια φορά προκειμένου να πιαστούν οι στόχοι της ανάπτυξης για αυτούς τους λίγους που την απολαμβάνουν βέβαια, και θα πιαστούν αυτοί οι στόχοι με τον ιδρώτα του λαού συνολικά και τον αυτοαπασχολμένο στη συγκεκριμένη περίπτωση, που θα χτυπηθούν έντονα από το επερχόμενο νομοσχέδιο, αν αυτό το νομοσχέδιο δεν συναντήσει και αύριο και τις επόμενες μέρες την πολύ δυναμική αντίσταση των αυτοαπασχολουμένων συνολικά, για να το αφήσουν στα χαρτιά, γιατί αποδεικνύεται ότι ούτε με τους ψευτοδιαλόγους, ούτε τέλος πάντων με τις χαιρετούρες και τα χτυπήματα στην πλάτη για τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, όπως είπατε και εσείς πριν ότι προεκλογικά έλεγε αυτή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν βγαίνει άκρη. Οι κυβερνήσεις κοιτάνε πώς είναι στο δρόμο, και γι' αυτό αύριο στο δρόμο πρέπει να είμαστε. Πείτε μας για την αυριανή. Βλέπω στην αυριανή κινητοποίηση, που δεν είναι μόνο στην Αθήνα, είναι σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, αλλά βλέπω θα είναι μαζί σας και οι επιστήμονες και οι δικηγόροι και οι ταξιτζίδες. Για πείτε μας πού γίνεται. Υπάρχει η συγκέντρωση, είναι στις 11.30 στην Ομόνια. Θα ακολουθήσει πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών. Συμμετέχουν όλοι οι κλάδοι αυτοί που λέμε, οι ελευθεροεπαγγελματίες και οι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες. Υπάρχουν καλέσματα από πολλές ενώσεις, σωματεία, επιτροπές αγώνα, και αύριο ευελπιστούμε να είναι μια πρώτη δυναμική απάντηση απέναντι σε αυτή την έλαπα που έρχεται, και δεν θα σταματήσει στους επαγγελματίες. Αν θέλετε και μια εκτίμηση, δεν θα σταματήσει στους επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες είναι το πρώτο βήμα, και γι' αυτό χρησιμοποιείται και ο κοινωνικός αυτοματισμός από την κυβέρνηση. 11.30 ώρα λοιπόν αύριο το πρωί στην Ομόνια. Κύριε Βιτάλη, ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.